ο Παπαϊωακήμ και πάλι. Εκπληκτικό καλάθι, 54-52 από τον Παπαϊωακήμ που καρφώνει στο πρόσωπο του Λόσον που είναι 6 πόντους ψηλότερος και με πολύ μακρύτερα χέρια. Κοιτάξτε, ρίφτανε το 7-0. Να εδώ ο Πάγκο το μικρό blackout στο ξεκίνημα της περίοδου. Ο Μακάλοχ εναντίον όλων, 6. Ο Καράσεφ, ο Παπαϊωακήμ, ο Καμαριώτης, ο Νάκητς για τον Χατζιβρέτα που θα σουτάρει για 3. 65-59 από τον αρχηγό, κάπως έκλεσε και τον Ολυμπιακό την Κυριακή. 4 δευτερόλεπτα, ο Χατζιβρέτας έχει 15 πόντους με 1 στα 5 τρίποντα. Η απάντηση αμέσως. Να και ο Ηλίας Αρμένης, 68-64. Που πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι στον Καράσεφ, ο Νάκητς. Καλάθι και φάουλ από τον Νάκη. Μετά το τέταρτο φάουλ του Μισελ Πιετρίς που ξαναβλέπετε εδώ. Ο Γκαντού για τον Πιετρίς. Υπάρχει φάουλ από τον Καμπτές. Βλέπετε εδώ και την σχετική κάρτα. Ο Παπαδόπουλος με τον Μουρεσάν. Ωραία ενέργεια. Να και πάλι ο Καμαριώτης που κάνει μεγάλη εμφάνιση. Πόντι του 7. Ο Ηρακλής του 8. 78-70. Ακριβώς 2 λεπτά για το τέλος και 2 λεπτά χωρίζουν μάλλον τον Ηρακλή από το πλεονέκτημα έδρα στην συνέχεια. Τώρα βλέπετε τι γίνεται στην εξέδρα, την κατάμεστη εξέδρα των φίλων του Ηρακλή, που βέβαια έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν ήδη για την πρόκριση της ομάδας ποδοσφαίρου στους 4 του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Και ξανά το δίδυμο των Προέδρων του Ηρακλή, με δεξιά τον Πρόδρομο Εμφιετζόγλου και αριστερά τον Ευάγγελο Μητυλιναίο. Ο δραματικού αγώνα. Ο Καράσεφ για τον Χατζιβρέτα. Από τα 9,5 μέτρα, απίστευτη βόμβα, 61-63 για τον Ηρακλή, με την απίστευτη αυτή βόμβα από τον Χατζιβρέτα που είχε 3 η μπάλα στον Χατζιβρέτα. Ο Καράκουτης, ο Νάκητς θα καρφώσει καταπληκτικά. Ο δεύτερος ευνηδιασμός της ελληνικής ομάδας που ξεφεύγει με 4-61-65. Βλέπετε εδώ, έτοιμο καλάθι, ο Νάκητς το σιγούρεψε με το θεαματικό αυτοκάρφωμα. Απαγώνει τις εξέδρες του Palette Sport του Πο. Η απάντηση από τον Διό, 63-65 από τον Διό, τον οποίο που είναι καλό σούτερ από τα 6-25 και πρέπει να τον προσέξει ο Καράσεφ που είναι πιο κοντά του. Ο Μουρεσάν με τον Παπαδόπουλο, ο Ρουμάνος εκεί ψηλά είναι ανίκητος, 65-66. Άκουτης με τον Διμπό. Ωραία η προσποίησή του. Έχουμε το σφύριγμα των διαιτητών, έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος των 24 δευτερολέπτων. Έτσι λοιπόν η μπάλα περνάει στους Γάλλους, 5-20 στον Ηρακλή. Ο Νάκητς με τον Γκαντού, καλή άμυνα από τον Γκαντού και τον Μουρεσάν. Εκβιάζει την προσπάθεια ο Νάκητς χωρίς να είναι σωστή επιλογή του. 4-44 για το τέλος, ο Γκαντού είναι αφύλακτος. Ευτυχώς η μπάλα στα χέρια του Νάκητς. 67-66 με τους Γάλλους να έχουν ένα σερί 5-0.